στην Περιφερειακή Ενότητα, στο νομό Ιωαννίνων, είναι στην πρωτεύουσα. Κύριε Λάπα, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας κύριε Δάφλο, την καλημέρα μας και στον αγαπημένο μας γενιώτικο λαό και στο Μιχλώδη Γιάννενα. Λοιπόν, τι βγήκε κατά την πολιτική σας εκτίμηση από αυτό το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών? Δυστυχώς δεν έχει πάρθει μια απόφαση, ναι, υπέρ του λαού. Από την πλευρά μας, Ένωση Κεντρό, από την πλευρά του ανυπέρβλητου του ηγέτη μας, του κύριου Βασίλη Λεβέντη, είχαμε θέσει μια επιστολή 9 σημείων, αν θυμάστε, την πρώτη εβδομάδα μετά τις εκλογές, ούτως ώστε αυτά τα 9 σημεία να δώσουν μια θετική πορεία στη χώρα μας και να τα λάβει σοβαρά υπόψη ο Πρωθυπουργός της χώρας. Δεν το έπραξε, δεν έδωσε καν απάντηση. Και εχθές είδαμε όλοι ότι δεν δόθηκε μία λύση ή μία θετική απάντηση ούτως ώστε να ερεμήσει ο κόσμος. Παίρνουμε σε ένα φαύλο κύκλο κατά τη γνώμη μας. Έρχεται το ασφαλιστικό που είναι ένα δυσβάσταχτο μέτρο και θα το πληρώσουν τα χαμηλά εισοδήματα. Οι δανειστές περιμένουν την υπερψήφιση μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου. Θεωρεί ο πρόεδρος μας ότι αυτή η κυβέρνηση των 153 βουλευτών δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Φοβάται ο κύριος Λεβέντης ότι θα έχουμε διαρροές κατά την ψηφοφορία. Μάλιστα, έκανε και λόγο και έδωσε και αριθμό ο κύριος Λεβέντης για 11, μάλιστα, 11 προδότες είπε. Ναι, 11 υπηρεσίες θα πούμε εμείς. Ναι. Οι πληροφορίες του κύριου Λεβέντη είναι μέσα από ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Λοιπόν, εχθές, να πούμε από την Παρασκευή, όταν είχαμε μια επιθετική πολιτική από τα κανάλια, τα μεγάλα κανάλια προς τον κύριο Λεβέντη, κάνοντας το ψυχολογικό πόλεμο, λέγανε ότι εμείς είμαστε το μαξιλαράκι του κύριου Τσίπρα, αν θυμάστε, είμαστε ο λαγός της κυβέρνησης, τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να γίνει. Η Ένωση Κεντρών ζητά από τον κύριο Τσίπρα να συγκληθεί άμεσα η οικουμενική κυβέρνηση, να γίνει ο ελληνικός λαός μια γραφιά και να σχηματιστεί μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, ούτως ώστε να κάνουμε μια νέα ισχυρή διαπραγμάτευση αυτή τη φορά. Δεν μπορεί η χώρα μας να πηγαίνει με ένα κόμμα, ναι, το πολύ με δύο κόμματα να κάνει. Επιτρέψτε μου κύριε Λάπα να σας ρωτήσω αυτό το σημείο. Ωραία, αυτό ακούγεται ευχάριστα και σωστό, η οικουμενική κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, με ποια γραμμή, με ποια πολιτική κατεύθυνση και κοινή συνισταμένη θα μπορεί να πορευτεί ένα τέτοιο εγχείρημα? Αυτό το έχουν επιτύχει οι χώρες που ήταν στην ίδια κατάσταση με εμάς, κύριε Χαρίγαφλο. Ναι. Αν θυμάστε, και η Πορτογαλία και η Ιταλία είχαν βρεθεί στην ίδια κατάσταση και ζητήσανε διαπραγμάτευση με τους δανειστές και τα ξένα φάουντς με ενωτικές κυβερνήσεις. Πρέπει επιτέλους αυτή τη χώρα να αλλάξουμε πνεύμα πολιτικού διαλόγου και να πάμε στις συμμαχικές κυβερνήσεις και στον ενωτικό διάλογο. Ο κύριος Λεβέντης, ακούγοντας τους υπόλοιπους ηγέτες των κομμάτων, ναι, διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει σύμπλευση ιδεών αλλά και επίπεδο. Δηλαδή, η κυρία Φόφη Γεννηματά δεν είχε να προτείνει τίποτα. Ο κύριος Σοδωράκης απολύτως τίποτα. Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί σκέφτος να προτείνει τίποτα, γιατί είναι ακέφαλη η Νέα Δημοκρατία εδώ και δύο μήνες. Αν είναι δυνατόν η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας να μην έχει βρει έναν ηγέτη? Δηλαδή, εδώ ζούμε τραγικές καταστάσεις. Και ένας κύριος Τσίπρας, ένας πρωθυπουργός, να νιώθει ότι το βάρος είναι δυσβάσταχτο στις πλάτες του. Εμείς τη ζητάμε. Ζητάμε να εφαρμοστούν τα 9 σημεία προς χάρη των χαμηλών συνταξιούχων και του φτωχού λαού. Έρχεται ένα δυσβάσταχτο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, ναι, το οποίο θα το πληρώσουν ποιοι? Οι χαμηλοί συνταξιούχοι και γενικά οι λαϊκές μάζες. Επιτρέψτε μου πάλι σε αυτό, ναι, το σημείο για την πρόοδο συζήτησης. Αυτό από πού το συμπεραίνετε με τόση σιγουριά? Γιατί τουλάχιστον. Αυτό το ζητάνε οι δανειστές. Ναι, εντάξει, από εκεί και πέρα, ωστόσο, από πλευρά της κυβέρνησης τονίστηκε ότι και υπήρχε και πρόταση σύμφωνα με τις διαρροές που υπάρχουν και στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών να υπάρξει κοινή θέση, στάση ότι
δεν πάμε σε περικοπές στο ασφαλιστικό. Λένε ψέματα. Λένε ψέματα, λένε. Λένε ψέματα, ναι, λένε ψέματα. Διότι οι μειώσεις που προτείνει η τωρινή κυβέρνηση, ναι, το να κόψεις από τον υψηλό μισθό και τον υψηλό συνταξιούχο να του κόψεις 500 ευρώ, ναι, σε ποσοστό μιλάμε, δηλαδή ένας που παίρνει 2.500-3.000 ευρώ, 3.500 να πάει στα 3.000, ναι, είναι το ίδιο το να κόψεις έναν που παίρνει 600 ευρώ να το διπλάσει στα 400, ή ένας που παίρνει 400 ευρώ να τον κατεβάσει στα 200. Η αναλογία αυτή είναι λάθος του κύριου Τσίπρα. Πρέπει να θυχτούν μόνο τα υψηλά εισοδήματα. Γι' αυτό λέγαμε εμείς εδώ και καιρό, εδώ και χρόνια το λέμε, μείωση διπλών, τριπλών και τετραπλών συντάξεων. Το ροζούμε απόλυτη χθες, ναι, την προχθεσινή συζήτηση ήταν ότι δεν υπήρξε κάτι θετικό για τη χώρα μας. Η μόνη λογική φωνή που ακουγόταν μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν δυστυχώς της Ένωσης Κεντρών και του κ. Λεβέντη. Και βλέπουμε αυτούς τους δύο μήνες, κύριε Χαριδάπλο, ναι, μέσα στη Βουλή, ποιος έχει επισκιάσει τους πάντες με τους λόγους του. Αυτός που έφερε λίγο τη λογική σε αυτή τη χώρα, έφερε το διάλογο, τη σύμπλευση ότι πρέπει όλα, δυστυχώς ή ευτυχώς να το πούμε, αυτή τη στιγμή όλες οι πολιτικές δυνάμεις να παραμερίσουν τους εγωισμούς και τα πρόθυμα τους. Ήταν η Ένωση Κεντρών. Δεν υπάρχει δυστυχώς άλλος ηγέτης να συγκριθεί με τον κύριο Λεβέντη. Ο κύριος Τσίπρας είναι νέο, ένας νέος πολιτικός, παίρνει άριστα στον επικοινωνιακό τομέα, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να σηκώσει τα βάρη στις πλάτες τους. Και αυτό επεδείχθη και στο προσφυγικό. Συζητηθήκανε δύο θέματα, το ασφαλιστικό και το προσφυγικό. Στο προσφυγικό. Και η συνταγματική αναθεώρηση από ό,τι μας είπε. Η συνταγματική αναθεώρηση. Να. Μέσα στα 9 σημεία έθεσε ο κύριος Λεβέντης και το εκλογικό σύστημα που πρέπει επιτέλους να πάμε στην απλή αναλογική. Δεν επιτρέπεται να κυβερνά υποτίθεται η αριστερά εδώ και ένα χρόνο και να μην έχει θέσει ζήτημα της απλής αναλογικής. Τι σοή αριστερά είναι αυτή. Υποτίθεται ότι η αριστερά εδώ και 30-40 χρόνια ο πρωταρχικός του στόχος ήταν η απλή αναλογική. Ούτε αυτό τολμάνε να το κάνουν. Επίσης, το προσφυγικό. Η πρόταση της Ένωσης Κεντρών από τις 11 Νοεμβρίου στέλνοντας ο βουλευτής μας κύριος Γιάννης Αρίδης, βουλευτής Άλφα Θεσσαλονίκης, ναι, προς τον Επίτροπο Μεταναστευτικού και Προσφυγικού, στον κύριο Αβραμόπουλο, την πρότασή του, έλεγε το εξής: να ενεργοποιηθεί η ευρωπαϊκή πολιτική προστασία για να λάβει δράση όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με περιπολίες στην ακτογραμμή Εύρου Καστελορίζου που ανέρχεται στα 603 χιλιόμετρα, όπως ενεργοποιήθηκε η πολιτική προστασία το 2007, ενώ η ευρωπαϊκή πολιτική προστασία, στις πυρκαγιές της Πελοποννήσου το 2007, στέλνοντας όλες οι χώρες, αν θυμάστε, πυροσβεστικά αεροπλάνα υπό την διοίκηση της Ελλάδος. Ζητούμε λοιπόν ένα ίδιο σχέδιο, ναι, να θέσουν όλες οι χώρες και κυρίως της Βορείου Ευρώπης ναυτικές δυνάμεις υπό την διοίκηση του ελληνικού ναυτικού για περιπολία στην ακτογραμμή Εύρου Καστελορίζου. Να μην πνίγεται ο κόσμος, να μην βλέπω αυτές τις τρισάθλιες εικόνες. Και δεύτερον, να γίνουν τα κέντρα υποδοχής στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας. Να μην γίνεται αυτό το χάλι. Αυτές οι εγκληματικές ενέργειες. Να βλέπουμε να έχει γεμίσει το Αιγαίο πληγμένους παιδάκια, πρόσφυγες. Είναι κατάδια για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί η χώρα μας να τα απεξέλθει. Δεν έχει τις δυνάμεις να τα απεξέλθει. Και φτάνει σε σημείο ο κύριος Τσίπρας ανεπίσημα, όπως είδαμε στην επίσκεψή του στην Τουρκία, να δημιουργείται ένα σχέδιο περιπολίας με το τουρκικό ναυτικό, αν είναι δυνατόν. Είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό ωστόσο και ναι, Λάπα επισήμως από την κυβέρνηση διαψεύστηκε. Είπε ότι δεν υπάρχει θέμα κοινών περιπολιών. Δυστυχώς, ναι, κύριε Χάρη Γαφρόμου, υπάρχει. Δεν το λένε ακόμα στην κοινή γνώμη.
κύριος Τσίπρας εκβιάζει με αυτόν τον τρόπο ελάφρυση στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, την Ευρώπη ζητά, δηλαδή ελάφρυση ασφαλιστικό, δίνοντας ό,τι έχουμε και δεν έχουμε πάνω στο προσφυγικό και στο μεταναστευτικό. Λοιπόν, η θέση της Ένωσης Κεντρών και αυτό το πόνημα, αυτό το σχέδιο που εξέφρασε ο κ. Γιάννης Σαρής, το κατέθεσε εχθές ο κ. Λεβέντης στον κ. Τσίπρα. Ενεργοποίησε την ευρωπαϊκή πολιτική προστασία, όπως έκανε η Ευρώπη στις υπηρεταγές του 2007. Πρέπει όλες οι χώρες, δίδοντας ναυτική ενίσχυση, να αποτρέψουμε τους πνιγμούς, να αποτρέψουμε αυτό το ισχυρό προσφυγικό ρεύμα που έρχεται δυστυχώς από εμπόλεμες ζώνες. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Λάπα. Ναι. Και να πω και δεν κάτι έχω, ακόμα. Ναι, δεν έχω πολύ χρόνο. Να μου επιτρέψετε. Ναι, ολοκληρώστε. Προς τους ψηφοφόρους Ένωσης Κεντρών, των Ομογιάννηνων, δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να ανοίγουμε πολύ τηλεγραφία. Ναι. Ίσως στις αρχές του νέου έτους θα δημιουργηθεί ένας μικρός χώρος, ούτως ώστε να ερχόμαστε σε επαφή με το γιαννιώτικο λαό. Είμαστε ένα κόμμα που ζούμε εξιδίων πόρων. Είμαστε ένα κόμμα που δεν χρηματοδοτούμαστε όπως το παλιό καιρό τα άλλα κόμματα, δεν δεχόμαστε χρηματοδότηση. Ναι. Και δεύτερο, δεν χρησιμοποίησαμε, κύριε Δάφλο, ναι, αυτά που επιτρέπουν όμως ως προς τις προσλήψεις, όπως καταλαβαίνετε, συμβούλων και μετακλητών και με αποσπασμένο. Δικαιούμαστε 65 αποσπασμένους στην Ένωση Κεντρών και δεν έχουμε πάρει κανένα. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την κάθεση της χώρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα. Χαίρετε. 3 Δεκέμβρη, Εθνική ημέρα ατόμων.